Φέτος ξεκινήσαμε με μεγάλες προσδοκίες, χάρη και στους χορηγούς του έργου, το Ίδρυμα Δημήτρη και Λιλίκας Μωραΐτη και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Και έτσι μπορέσαμε να δουλέψουμε άνετα για 4 περίπου εβδομάδες. Ξεκινήσαμε αμέσως μετά τις εκλογές και ακόμη βρισκόμαστε σε εξέλιξη, προς το τέλος βέβαια. Η ανασκαφή δεν έδωσε ιδιαίτερα εντυπωσιακά ευρήματα, αλλά μας έλυσε πολλά ερωτήματα, που απάντησε πολλά ερωτήματα που είχαμε ως τώρα, που είχε έρευνα ως τώρα. Δουλέψαμε με 30-31 φοιτητές, μοιρασμένους σε 2 ομάδες, 5 συνεργάτες μας μεταπτυχιακούς, τον συνεργάτη μου τον κύριο Πάλι, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και μία συντηρήτρια. Τα ευρήματα είναι σημαντικά για μας τους αρχαιολόγους ιδιαίτερα. Πρώτα απ' όλα γιατί μας διευκρίνησαν μερικά ερωτήματα που είχαμε στο παρελθόν για την πρώιμη ιστορία του χώρου. Δηλαδή δεν είχαμε βρει καθόλου υλικό από τα γεωμετρικά ή τα αρχαϊκά χρόνια, πρώιμα αρχαϊκά χρόνια. Είχαμε βρει μόνο μερικά κομμάτια αγγείων. Φέτος βρήκαμε ένα μεγάλο κομμάτι από ένα πιθάρι που χρονολογείται τον 7ο αιώνα π.Χ. Έτσι μας βεβαιώνει ότι υπήρχε εδώ δραστηριότητα στο χώρο την εποχή αυτή, την οποία είχαμε διαπιστώσει μόνο για μερικές θέσεις στο επάνω μέρος του χώρου, κοντά στο χωριό. Επίσης μας αποκάλυψε την ύπαρξη ενός κτηρίου κάτω από ένα κτίριο των ελληνιστικών χρόνων, επιστοά γάμα όπως ονομάζουμε εμείς. Το κτίριο αυτό χρονολογείται από τη στρωματογραφία, δηλαδή το χώμα το οποίο αντιστοιχούσε σε αυτό το κτίριο. Για πρώτη φορά στην ανασκαφή, 30 χρόνια, 32 τώρα, ήταν αμυγές, δηλαδή δεν είχε χρονολογία ακριβώς το κτίριο και ανάγεται στον 4ο αιώνα π.Χ. Βρήκαμε καλή κεραμική Αττική, κάτι που δεν παραξενεύει γιατί βέβαια ξέρουμε ότι τότε οι Αθηναίοι κυριαρχούσαν εδώ στον τόπο, ήταν ένα τμήμα της Αθηναϊκής Συμμαχίας οι Άνδρους. Ελπίζουμε εδώ στο σκάμα που έχουμε κάνει στην Βασιλική, την Παλαιοχριστιανική Βασιλική, να δώσει κάποια κομμάτια. Συνήθως βγαίνουν επιγραφές ή κομμάτια δαλμάτων. Ελπίζουμε στο τέλος να βρούμε κάτι τέτοιο. Είχαμε και ορισμένα άλλα ευρήματα, ένα χέρι ενός αγάλματος, κάτι μικρά γαλματίδια Αφροδίτης. Γενικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την ανασκαφή φέτος και τα παιδιά και όλοι όσοι συμβάλλουν εδώ στο έργο. Δουλέψαμε αρμονικά.